με προτρέπει να ασκήσω πιο οξία και επιθετική αντιπολίτευση. Λέει το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Αυτό κατάλαβα από τη δήλωσή του. Εσείς τι καταλάβατε? Δεν ξέρω, αυτό θα είναι η δική σας ερμηνεία και πώς θα λειτουργήσετε από εδώ και πέρα, αλλά θα ήθελα και ένα σχόλιο. Το πρόβλημα για τον της κύριο χώρας, Πολάκη. Θα κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό. Το πρόβλημα της χώρας, αν με επιτρέπετε όμως, είναι ότι έχει έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που σκέφτεται μονάχα το πολιτικό κόστος και την επικοινωνία, την προπαγάνδα. Σκέφτεται μονάχα το πολιτικό κόστος και το πολιτικό όφελος, και αυτό είναι δραματικό όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Και ρίχνει διαρκώς την ευθύνη στους νέους ανθρώπους, στην κοινωνία. Μας οδηγεί με δική της ευθύνη σε ένα δεύτερο lockdown που θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Διότι μη συγκρίνεται με άλλες χώρες που τον Ιούνιο είχαν 1.000 και 2.000 κρούσματα. Εμείς είχαμε 0 τον Ιούνιο. Και θα μπορούσαμε αυτή την ευκαιρία να μην την αφήσουμε να πάει χαμένη. Λοιπόν, το πρόβλημα της χώρας είναι ότι έχει μια κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας, ακόμα και την ανθρώπινη ζωή, αλλά μονάχα για το πολιτικό κόστος και το όφελος. Και είδαμε μια κατάπτυστη ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν ο επικεφαλής του γραφείου τύπου να είναι ακόμα στη θέση του, όπου συνέκρινε στοιχεία και γραφήματα με θανάτους, ακούστε τι μακάβριο, με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, στις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι μνημείο κινησμού, ανευθυνότητας, είναι, τι να πει κανείς, είναι αθλειότητα. Αλλά από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι για να μην βρεθούμε σε σημείο μη επιστροφής, η κατάσταση στην κοινωνία δεν είναι αυτή που αισθάνονται ή καταλαβαίνουν όσοι ενημερώνουν ενδεχομένως κόλακες, αυλοκόλακες ή μηντιοκόλακες στον Πρωθυπουργό. Η κατάσταση στην κοινωνία είναι έκριθμη. Και είναι έκριθμη όχι μόνο γιατί έχουμε ξανά επιδείνωση. Κυρίως είναι έκριθμη διότι άλλες χώρες στην Ευρώπη, γιατί εγώ δεν θα βγω να πω ότι δεν είμαστε η μοναδική χώρα, και άλλες στην Ευρώπη έχουμε. Και αλλού έχουμε παντού. Παγκόσμιο, αλλά η Ευρώπη ειδικότερα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το δυτικό ημισφαίριο. Αλλά εκεί υπήρξαν μέτρα στήριξης. Συγκρίνεται τα μέτρα στήριξης που υπήρχαν στην Ελλάδα. Σχολιάστε μου όμως και τον μέτρα κύριο Πολάκη πριν πάμε στο θέμα της οικονομίας. Ναι, κοιτάξτε. Δεν ήταν μια εικόνα που πρέπει να σας άρεσε αυτή. Όχι, ήταν μια αρνητική εικόνα. Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, πέραν της επικοινωνίας που είναι απόλυτα αρνητική, πρόκειται για μια, όπως, γιατί υπήρχε και μια συνέχεια στις ανακοινώσεις του στα post που έκανε, πρόκειται για μια παρουσία του σε μια οικογένεια πολύ φιλική, καθότι ο ίδιος ως γιατρός έχει κάνει τεστ πριν από 24 ώρες, 38 ώρες, γιατί σήμερα το πρωί έκανε, λέει, χειρουργείο στα Χανιά, και μην έχοντας την δυνατότητα να βρεθεί οπουδήποτε αλλού, πήγε σε ένα φιλικό σπίτι για να γευματίσει. Αυτό δεν είναι καθόλου αρνητικό, επιτρέψτε μου να πω. Το αρνητικό είναι η διαφήμιση του, διότι αυτό είναι μια προτροπή στον κόσμο ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να τηρούμε τα μέτρα. Νομίζω ότι ήταν λάθος όσον αφορά την ανάρτηση. Όσον αφορά την εξήγηση όμως, η εξήγηση είναι επαρκής. Ένας γιατρός που χειρουργεί και είναι μέσα στο χειρουργείο και έχει τεστ τις τελευταίες 30 ώρες, είναι προφανές ότι δεν είναι κίνδυνος και δεν είναι επικίνδυνος για να διαδώσει τον ιό. Όμως, με αφορμή αυτό, θα ήθελα να πω κάτι. Ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι δικαιολογημένα οργισμένος, υπάρχει ένας κίνδυνος υπαρκτός να υπάρξει από την πλευρά μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας μία χαλαρότητα απέναντι στα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Και εγώ δήλωσα και στη συνέντευξή μου, παρά την πολύ σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, αυτό δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Αυτό είναι θέμα δικό μας. Αυτό η αφορά την κοινωνία. Ατομική ευθύνη εννοείται. Είναι συλλογική. Δεν είναι μια ατομική ευθύνη. Είναι συλλογική ευθύνη. Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο συλλογικής προστασίας από το να κρατάμε αποστάσεις και να παίρνουμε μέτρα. Βεβαίως, αναφέρθηκα πριν στις κραυγαλαίες και σκανδαλώδεις ευθύνες της πολιτείας, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν θα εκδικηθούμε την κυβέρνηση ή την πολιτεία, τους εαυτούς μας θα εκδικηθούμε, αν εμείς δεν φροντίσουμε να περιοριστεί όσο το δυνατόν ο ιός. Διότι και σήμερα τα στοιχεία που βγήκανε είναι στοιχεία ιδιαίτερα δραματικά, θα έλεγα.
έγιναν τα μισά τεστ χθες και είχαμε 1500 κρούσματα. Άρα, αν γινόντουσαν τα κανονικά που γίνανε και την προηγούμενη εβδομάδα, και είχαμε δυστυχώς θανάτους και διασωληνωμένους. Και το κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να βλέπουμε είναι ο αριθμός των θανάτων. Όπου αποδείξαμε με τα στοιχεία που παραθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και είναι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι το καμπανάκι του κινδύνου χτύπαγε από τα τέλη του Αυγούστου. Έχουμε 263% ποσοστία αύξηση στους θανάτους από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα. Όταν χώρες όπως η Ιταλία έχει 15%. Ή η Γαλλία που σήμερα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση έχει μόλις 28%. Αυτά είναι αρνητικές πρωτιές. Ήμασταν πρωταθλητές με την καλή έννοια μέχρι τον Ιούνιο και σήμερα έχουμε γίνει αρνητικοί πρωταθλητές. Και όταν πολλοί επιστημονικοί φορείς, σας λέω το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Αύγουστο έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου. Το ίδιο το ECDC, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΔΗ, έκανε πάρα πολύ αρνητικές προβλέψεις από το Σεπτέμβριο. Δεν δικαιολογείται η κυβέρνηση να λέει ότι δεν κατάλαβε τίποτα και τελευταία στιγμή. Πρέπει να κλείσουμε με το θέμα της οικονομίας, γιατί δυστυχώς το Δελτίο Ειδήσεων δεν έχει την άνεση του χρόνου που έχει μια εκπομπή. Έχετε ζητήσει να φύγει ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Κικίλιας. Σήμερα με αφορμή την τηλεεκπαίδευση η κυρία Κεραμέως, μήπως είναι πια και λίγο υπερβολικό αυτό? Κοιτάξτε, για μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ανέχειας την ελληνική κοινωνία και έχει τόσο αρνητικά στοιχεία στους επιδημιολογικούς δείχτες και σε ό,τι αφορά τα σχολεία πέφτει από τη μία γκάφα στην άλλη, για αυτούς τους τρεις δεν ήταν υπερβολή. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, για τον κύριο Σταϊκούρα ζητήσαμε στη Βουλή, μέσα από τη θεσμική διαδικασία, την μομφή και δυσπιστία προς το πρόσωπό του, η οποία δυσπιστία όμως δεν είχε να κάνει τόσο με το πρόσωπο, με την πολιτική, διότι έφερνε ένα πτωχευτικό νομοσχέδιο μέσω κρίσης. Όταν στην Ιταλία, στη Γαλλία, παντού, στην Ισπανία γίνεται παύση ρευστοποιήσεων και πληστηριασμών την ώρα της κρίσης. Και στην Ελλάδα ψηφίζεται ένας νόμος για να μπορούν από αύριο το πρωί να γίνονται πληστηριασμοί, να χάνουν οι άνθρωποι το σπίτι τους. Ναι, αλλά με βάση το πτωχευτικό μας αναβάθμισε η Moody's. Από την άλλη, δεν είναι καλό για την οικονομία αυτό? Και τώρα, εάν εσείς θεωρείτε ότι προκειμένου να μας αναβαθμίσει η Moody's πρέπει να θυσιάσουμε ως ηφηγένεια τους ευάλωτους και τους ανθρώπους που πήραν ένα δανειάκι 50 και 60 χιλιάδες ευρώ και δεν έχουν πού την κεφαλή κλείνει. Το βλέπουμε σφαιρικά τι σημαίνει για την οικονομία, για την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις, για τις ευκαιρίες. Να το πείτε, κυρία Ζαχαρία, δεν είναι προσωπικό, αλλά ρητορικά το λέω, να το πείτε σε αυτές τις οικογένειες που θα βρεθούν εν μέσω πανδημίας να χάνουν το σπίτι τους για 60 χιλιάδες ευρώ. Ότι εντάξει, μας αναβάθμισε η Moody's, φύγετε από το σπίτι σας. Μα αυτό δεν έχει λογική. Η οικονομία αναβαθμίζεται διότι καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, διότι ρυθμίσαμε το χρέος και δεν είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι, διότι αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, υπήρξανε και εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία που συγκυριακά μας ωφέλησαν, όπως για παράδειγμα το έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ, υπάρχει μια σκανδαλώδης ανισότητα. Όταν κάποιος χάνει το σπίτι του για 60.000 ευρώ, ενώ σε πολλούς μεγαλοσχήμονες οι τράπεζες ακόμα και σήμερα διαγράφουν χρέη 50, 60, 70 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό πώς να το αντέξει ο μέσος Έλληνας πολίτης? Όταν σήμερα, την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν τράπεζες που αρνούνται να πληρώσουν τους τόκους που χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο από τους δανεισμούς που γίναν το προηγούμενο διάστημα. Αναφέρομαι στο κόκκους στο λεγόμενο δάνειο, ομόλογο κόκκους της Πειραιώς. Πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να γίνουν ανοιχτά? Εδώ υπάρχουν κραυγαλαίες ανισότητες και αντιφάσεις, οι οποίες την περίοδο της πανδημικής κρίσης διωγγώνονται. Εγώ δεν λέω ότι όλα ήταν καλά στη χώρα. Ούτε στο σύστημα υγείας όλα ήταν καλά. Αλλά η πανδημία λειτουργήσε ως ένας μεγεθυντικός φακός που διώγγωσε όλες αυτές τις αντιφάσεις. Και τώρα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις, πρέπει να δώσουμε λύσεις για να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή. Αν κάποιοι θεωρούν ότι με την προπαγάνδα, με τη στήριξη κάποιων μέσων ενημέρωσης, θα δοξαστούν κρυπτόμενοι ή ότι οι πολίτες δεν θα τους επιρρύψουν κάποια στιγμή την ευθύνη, κάνουν λάθος. Γι' αυτό λοιπόν, και επανέρχομαι στην πρότασή μου, εμείς ζητάμε να υπάρξει προσπάθεια συνεννόησης στη βάση του παγώματος των αντιλαϊκών μέτρων και της ενίσχυσης του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
και ζητάμε άμεσα να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των οικοκυριών, των εργαζόμενων και των πληττόμενων από την κρίση. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να υπάρχουν προγράμματα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ενίσχυση των οικοκυριών, μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, όχι επιστρεπτέας, επιδότησης δηλαδή των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται, όταν μια επιχείρηση σήμερα στον χώρο της εστίασης κλείνει για δεύτερη φορά και πρέπει να πληρώνει και νίκη και πρέπει να πληρώνει και τα χρέη και πρέπει να πληρώνει και τις επιταγές που λήγουν, πώς θα τα βγάλει πέρα? Πώς θα τα βγάλουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Ναι. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει το πακέτο Σταϊκούρα που λέει ότι όλα αυτά ναι, είναι θα σας απαντήσω με τρεις αριθμούς. Αν ήταν να μπορέσουμε και να κλείσουμε. Ναι. Αν το πακέτο Σταϊκούρα μέχρι σήμερα, τα 5,3 δις που έχουν δοθεί μέχρι τον Σεπτέμβρη, που δημιούργησε απώλεια εισοδήματος, η Ελστάτ τα λέει, 4 δισεκατομμύρια ευρώ στα νοικοκυριά, το 12% των εργαζόμενων να παίρνει μισθό ως 200 ευρώ, μια ανεργία που εκτοξεύεται στο 21%. Αν λοιπόν αυτό το πακέτο Σταϊκούρα είναι ένα πακέτο το οποίο είναι δίκαιο και αποτελεσματικό, τότε αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο σύστημα μετρήσεως πια. Δεν μετράμε με τον ίδιο τρόπο. Και το κρίσιμο είναι ότι όλα αυτά διαμορφώνουν μια εκρηκτική κατάσταση, μια κοινωνική βόμβα, διότι όλες οι άλλες χώρες που αντιμετωπίσαν καλύτερα στην οικονομία τουλάχιστον 100% την κρίση, δεν είχαν ένα μνημόνιο ή τρία μνημόνια πιο πριν. Δηλαδή δεν είχαν μια διάλυση κοινωνική η οποία επήλθε από το 11 ως το 15-16. Μετά αρχίσαμε την ανηφόρα, πηγαίναμε πολύ καλύτερα. Αλλά είχε συσσωρευτεί. Εμείς πήραμε την ανεργία, είχε φτάσει στο 25%, τη φτάσαμε στο 17%. Τώρα ξαναπάει στο 21%. 130.000 άνεργοι, καινούργοι άνεργοι, μόνο στην πρώτη περίοδο της πανδημίας. Όλα αυτά, κύριε Ζαχαρία, είναι πολύ ανησυχητικά. Εγώ σήμερα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη αγωνία μου και να καταθέσω τις προτάσεις μου και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Εγώ ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Αφήσαμε και άλλα θέματα που θα μπορούσαμε, αλλά δυστυχώς ο χρόνος ενός δελτίου είναι πολύ περιορισμένος. Γι' αυτό θα περάσουμε, αγαπητές φίλοι και φίλοι, στο σημείο αυτό.